Στα Λευκά ντύθηκε τμηματικά ο Εύρος. Οι χιονοπτώσεις σημειώθηκαν αραιά στο Δήμο Σουφλίου και εντονότερα στα βορεινά του Δήμου Διδημοτήχου. Αντίστοιχα, στα Λευκά είναι αυτή τη στιγμή το Τρίγωνο. Στην Ροδόπη η οργάνη και ο Κέχρος είναι χιονισμένοι και τα σχολεία θα είναι κλειστά την Πέμπτη. Καλησπέρα σας από το Δήμο Σουφλίου. Τα προβλήματα στην περιοχή του ορεινού όγκου εστιάζονται κυρίως από την χιονόπτωση. Υπάρχει δυσκολία κίνησης στο δίκτυο από Γιαννούλη για Σιδηρό και από την Αγριάνη και έπειτα από το μικρό Δέριο, μεγάλο Δέριο, Ρούσα, Σιδηροχώρη, Πετρόλοφο, Γονικό. Εκεί υπάρχουν προβλήματα. Ο δρόμος είναι δύσκολος. Θα πρέπει όσοι οδηγοί κινούνται σε αυτό το δίκτυο σίγουρα να φέρουν αλυσίδες μαζί τους, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Σε συνεργασία με την περιφέρεια έχουν σταλεί μηχανήματα για να καθαρίσουν τους δρόμους. Υπάρχει ένας συντονισμός με την πολιτική προστασία της περιφέρειας. Αλλά δυστυχώς το θέμα είναι ότι θα πέσουν αρκετά οι θερμοκρασίες το βράδυ και είναι γενικότερα επικίνδυνο το δίκτυο. Να πούμε ότι τα σχολεία θα είναι κλειστά αύριο. Θα είναι κλειστό το σχολείο του Μεγάλου Δερίου, του Σιδηροχωρίου, του Πετρολόφου, της Ρούσας, του Γονικού, της Αγριάνης, του Σιδηρού, και θα είναι επίσης κλειστό και το γυμνάσιο και το δημοτικό σχολείο Λαβάρων, διότι μεγάλος αριθμός μαθητών σε αυτά τα σχολεία είναι από τον ορεινό όγκο, επομένως δεν θα μπορούν να κατέβουν το πρωί για το μάθημα. Γι' αυτό το λόγο θα κλείσει και το γυμνάσιο και το δημοτικό Λαβάρων. Τα πρώτα χιόνια κάναν την εμφάνιση και στο Βόρειο Εύρο και ειδικά από το Ασπρονέρι, Μεταξάδες, Λάδι, Δόξα, Χιονάδες και Βρύση. Εκεί συντονίζεται το κύριο πρόβλημα. Δεν χρειάζεται αλυσίδες, χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή όσο αφορά την ολισθηρότητα του δρόμου. Οι θερμοκρασίες στο βράδυ όπως προβλέπεται θα πέσουν και αυτό θα κάνει τους δρόμους παγωμένους με αποτέλεσμα να έχουμε δυσκολία στο κεντρικό οδικό δίκτυο. Ήδη ειδοποιήσαμε και την περιφέρεια, γιατί το κεντρικό οδικό δίκτυο ανήκει στην περιφέρεια, αλλά και εμείς παρακολουθούμε το γεγονός, οπότε ό,τι χρειαστεί θα το κάνουμε. Είμαστε δίπλα στους πολίτες, να μην ανησυχούν. Παρακαλώ θερμά εγώ, σαν συντονιστής επόπτης της πολιτικής προστασίας, ό,τι χρειάζεται, το τηλέφωνο μου το έχω δώσει και στο διαδίκτυο, το ξέρουν και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, είμαι όλο το 24ωρο έτοιμος και εγώ και η Δημοτική Αρχή να επέμβουμε σε ό,τι χρειαστούν οι κάτοικοι. Για τα σχολεία, όσον αφορά τα σχολεία, αύριο θα ξέρουμε το πρωί, πολύ πρωί, αν χρειάζεται κάποια σχολεία να μείνουν κλειστά. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Θα λειτουργήσουν κανονικά σύμφωνα από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή τα δεδομένα. Ό,τι νεότερο προκύψει θα ενημερώσουμε άμεσα τους πολίτες. Άρα το πρόβλημα λοιπόν, όπως είπα, είναι προσοχή από το Ασπρονέρι, Μεταξάδες, Λάδι, Χιονάδες, Δόξα και Βρύση. Σχετικά με καιρικά φαινόμενα, χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις κυκλοφορίας, εξέδωσε η αστυνομία τα εξής. Για τον Εύρο, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στο επαρχιακό δίκτυο Γιαννούλης Σιδηρούς, στο επαρχιακό δίκτυο Μεγάλου Δερίου, Σιδηροχωρίου, Ρούσας, Γονικού, Πετρόλοφου, ενώ στη Ροδόπη η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με την χρήση αλυσίδων στις περιοχές Καλλιντηρίου Οργάνης από το 5ο χιλιόμετρο, Σάντας Κέχρου από το 5ο χιλιόμετρο, Δαρμένης Ραγάδας Εσοχής από το 5ο χιλιόμετρο, Σάντας Μεγάλου Δερίου. Η διακοπή κυκλοφορίας λόγω αυξημένης ροής υδάτων στις Ιρλανδικές διαβάσεις Μοσαϊκού Αγίας Μαρίνας Ημέρου. Ενώ στην Ξάνθη η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με την χρήση αλυσίδων και πάλι Ξάνθης Αγίου Κωνσταντίνου από το 20ο έως το 50ο χιλιόμετρο, στην Δημοτική Οδό Καριόφητου Λιβαδίτη Δασικού Χωρίου. Στη Δράμα, η απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων γίνεται στην Εθνική Οδό Δράμας Εξοχής από το 17ο έως το 53ο χιλιόμετρο, στην Επαρχιακή Οδό Δράμας Σιδηρόνερο από το 21ο έως το 42ο χιλιόμετρο. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με τη χρήση αλυσίδων στην Εθνική Οδό Δράμας Εξοχής από το 17ο έως το 53ο χιλιόμετρο, στην Επαρχιακή Οδό Δράμας Σιδηρόνερου από το 21ο έως το 42ο χιλιόμετρο. Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.